Καλησπέρα σας, κύριε Τσόχε. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ήθελα να σε ρωτήσω αν είσαι από αυτούς που μετά τις 12 λες καλησπέρα, κρατάς το τυπικό. Ναι, είμαι, γιατί πάντα καλησπέρα έλεγα. Το καλημέρα δεν μ' αρέσει. Α, γενικότερα okay. Το πρωί δεν μ' αρέσει. Το καλημέρα είμαι νυχτερινός τύπος. Είμαι του καλησπέρα και του καληνύχτα. Ναι. Εγώ το λέω γιατί τώρα λέω καλησπέρα, ας πούμε, στις 12.30 που το κάνω τις περισσότερες φορές και εγώ. Είναι λίγο υποκριτικό γιατί 12.30 είναι μόλις έχω ξυπνήσει ή άντε ξέρω εγώ να έχω ξυπνήσει καμιά ώρα. Οπότε τι καλησπέρα. Έτσι, έτσι. Α, είσαι κι εσύ στη δικιά μας κατηγορία εδώ, την αγαπημένη. Ναι, ναι, ναι. Δεν είσαι από αυτούς τους συμπέθερους που ξυπνάνε πρωί. Όχι, όχι. Το 7ωρο του ύπνου μου είναι 9-10 φορές το 4-11. Ναι. Ναι, αυτό ναι. Είναι. Μου θυμίζει ένα φίλο μου που κάνει εκπομπή τέτοια ώρα στο Λίμπερο. Και το 11 και λέω το Σαββατοκύριακο επιτέλους θα κοιμηθώ. Εκεί πάω. Μέχρι 3-4 πάω. Ναι, ναι, ναι. Ο Αλέξης Πυρόπουλος, ναι, είναι η πιο κλασική τέτοιου είδους περίπτωση. Ο οποίος μάλιστα μεταξύ σοβαρού και αστείου έλεγε: παιδιά, πάτε καλά. Εγώ αυτή τη δουλειά την επέλεξα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να μπορώ να ξυπνάω στις 11 και στις 12 και στη μία. ναι, φίλε, αυτό είναι. Ακριβώς. Και να βλέπεις τα γεγονότα που προκύπτουν, που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, μάλλον μετά τα μεσάνυχτα. Γίνονται πολλά. Ναι. Θέλω να σου πω: στα 20 χρόνια που δούλεψα στο Sport FM, υπήρξε μια τριετία, ίσως και τετραετία, ναι, που έκανα ραδιόφωνο 6 το πρωί. 6 με 10. Γιατί είχες χάσει στοίχημα? Όχι, αλλά γιατί είχε θεωρηθεί, είχα αρχίσει να γίνομαι... Όχι, είχαν περάσει αρκετά χρόνια που έκανα. Ξεκίνησα να κάνω 12 το βράδυ. Απελπισμένος από τη ζωή, τι... Ξεκίνησα να κάνω 12 το βράδυ. Έκανα αρκετά χρόνια 12 το βράδυ. Από το 96... ξέρω εγώ μέχρι το 2001-2002, έκανα 12 με 2 το βράδυ. Α, και εσύ? Και, ναι, ναι. Και κάποια στιγμή, κάτι χορηγή, κάτι τέτοιο, θεωρούνταν πολύ για το ραδιόφωνο πολύ εμπορική ώρα ή πολύ πρωινή. Ναι. Αλήθεια είναι, γιατί ήταν ο κόσμος στα αυτοκίνητα. Έτσι είναι, ναι. Με τσιγκλάγανε για 6 το πρωί. Δώσανε και ένα οικονομικό κίνητρο που η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή μου ήταν πολύ απαραίτητο. Και λέω εντάξει, παιδιά, να το κάνω 6 ώρα το πρωί να δούμε τι διάλογο θα συμβεί. Άντε, ας πειραματιστούμε μια σεζόν, να δούμε, θα έρχομαι, θα υπάρχω. Κατέληξα να γίνω, πώς το λένε, τραγουδιστής. Κοιμόμουν στις 10 το πρωί για βράδυ. 10. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο να ξυπνήσω εγώ 5 η ώρα. Δηλαδή δεν μπόρεσα να προσαρμοστώ ποτέ. 9 στις 10 φορές λοιπόν έβγαινα, έμεινα και πιτσιρικάς τότε, 30. Ναι. Είτε έβγαινα, ήταν και άλλη εποχή, δεν ήταν η εποχή της κρίσης, δεν ήταν η εποχή του COVID. Ναι. Ήταν τα πάντα όλα ανοιχτά και τις καθημερινές. Οπότε 9 στις 10 φορές έβγαινα, πήγαινα στο... τέτοιο κατευθείαν 5-5,5 ώρα, έκανα εκπομπή και κοιμόμουν 10 με 3 και έτρεχα μετά στην εφημερίδα. Τόσο αδύνατο να γίνω πρωινός. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, τέλειο, τέλειο ήταν αυτό. Λοιπόν, για να τώρα έτσι με πιο χαλαρή, σε πιο χαλαρή κατάσταση και με διάθεση να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο το παιχνιδάκι αυτό το χθεσινό. Το βραδινό που δεν μπόρεσαν να βάλουν ούτε ένα γκολ. Ναι. Και κατάφεραν να είναι χαμένοι και οι δύο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι το πρώτο εύκολο σχόλιο το συζητάμε και χθες, ότι αυτή εδώ είναι μια ισοπαλία που δεν βολεύει κανένα από τους δύο. Αν μπούμε στην προσέγγιση και στην ανάλυση του μάτς, νομίζω ότι ήταν σε μια τέτοια ψυχολογία και οι δύο που... αισθανόντουσαν ότι είναι πολύ, τους είναι πολύ βαρύ για να το αντιμετωπίσουν, να το διαχειριστούν, να το χάσουν το ντέρμπι. Και αυτό επηρέαζε προφανέστατα όλους τους ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει, πώς να το πω, 2-3 άλοθη περισσότερα. Το ένα είναι ότι έχει να κάνει με μια ενδεκάδα που είχε μέσα της πολύ Midland. Και το μάτς που έπαιξε την Πέμπτη το βράδυ, και άρα υπήρχε πολύ μεγάλη κόπωση, και το μάτς που έρχεται. Το λέω αυτό, ας πούμε, γιατί το Τσιγκάρας, ο Άρες, τα Χαφ, ναι, είναι ένα δίδυμο
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά και όλοι αντιλαμβανόμαστε και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ο άξονας της μεσαίας του γραμμής. Είτε ήταν καλός, είτε ήταν μέτριος, είτε ήταν ψαρωμένος, είτε ήταν με διάθεση να παίξει αλλά και με ανάγκη προσαρμογής. Νομίζω το τελευταίο συνέβη με τον Σουάρες. Ήταν πολύ φυσιολογικό, ήταν επί της ουσίας το πρώτο του μάτς αυτό. Και το καταλάβαινες ότι όσο κυλούσε η ώρα βελτίωνε την απόδοσή του, αλλά ακόμα και σε 4-5 περιπτώσεις που πήγαινε και έπαιρνε θάρρος από τον Βιερίνια, τον συμπατριώτη του, είτε έπαιρνε συμβουλή και το κατέγραφε η κάμερα, καταλάβαινες ότι έχει την ανάγκη να βρει σημεία αναφοράς μέσα στο παιχνίδι για να προσαρμοστεί. Επιπλέον ο Πάοκ έχει το άλλο ότι προφανέστατα τις κόπωσες από την Πέμπτη το βράδυ, γιατί αρκετοί από αυτούς που έπαιξαν έπαιζαν και την Πέμπτη το βράδυ. Προφανέστατα ο Πάοκ έχει και ένα τρίτο άλοθη, ναι, και γι' αυτόν για να μείνει στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος ήταν έμοιαζε απαραίτητη η νίκη, αλλά τέλος πάντων αυτός είναι ο πολύ δύσκολος στόχος του Πάοκ, όχι ο ρεαλιστικός, είναι ο πολύ δύσκολος, αλλά έχει άλλους δύο να διεκδικήσει. Την ίδια ώρα για τον Άρη, ναι, ο στόχος τελειώνει σε 15 μέρες. Ή μπαίνει ή δεν μπαίνει στα play-off. Μετά δεν υπάρχει τίποτα, τελειώνει η σεζόν. Και τελειώνει αποτυχημένα. Απολύτως αποτυχημένα. Όχι μόνο γιατί έχει αποκλειστεί νωρίς από το κύπελλο, αλλά γιατί δεν θα μπορέσει καν να μπει στην πρώτη εξάδα. Άρα θα είναι ένα ξεκάθαρο πισωγύρισμα από εκεί που έπαιρνε ευρωπαϊκό εισιτήριο, τώρα πια να μην είναι στην πρώτη εξάδα. Άρα γι' αυτόν το χθεσινό μάτς ενδεχομένως να ήταν μεγαλύτερης κρισιμότητας. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το επιβεβαίωσε, όχι με την αγωνιστική του παρουσία, αλλά με την συμπεριφορά του. Δηλαδή, ναι, είδαμε τον Τερζή να επιχειρεί πολύ περισσότερο να αλλάξει πράγματα κατά τη διάρκεια του μάτς, αλλά εν τέλει, στο τέλος της ημέρας, δεν είδαμε κάποια ομάδα που είπε, όπα, εδώ δεν υπάρχει επιστροφή, πρέπει να πάρω τα ρίσκα μου για να το πάρω το μάτς. Δεν τα πήρε τα ρίσκα. Το Σάββατο το απόγευμα βρέθηκα στην Νεάπολη για να περιγράψω το Ιωνικό Σόφι. Ναι. Ήταν και εκείνα ένα 0-0. Με ένα μέτριο ημίχρονο πρώτο, με πολύ μεγάλη πίεση πάνω στις ομάδες και το Νόφι να είναι σε μια αντίστοιχη φάση με τον Άρη. Στο δεύτερο ημίχρονο, το ότι δεν μπήκε γκολ είναι μεγάλη σύμπτωση και δουλειά των δύο goalkeeper. Και οι δύο προπονητές πήραν όλα τα ρίσκα που μπορούσαν να πάρουν. Θα μπορούσαν με τον τρόπο που προσέγγισαν το μάτς και να το πάρουν, γιατί αυτό προσπάθησαν να κάνουν, μετεπιτάσεως, θα μπορούσαν και να το χάσουν επειδή ακριβώς πήραν όλα τα ρίσκα. Κατάλαβες όμως ότι είχαμε να κάνουμε με δύο ομάδες που εξάντλησαν τα περιθώρια να νικήσουν και δεν νίκησαν. Ο Άρης χθες δεν τα εξάντλησε τα περιθώρια να νικήσει. Οι επόμενες τρεις αγωνιστικές, οι τελευταίες του Άρη, το μάτς μεσοβδόμαδα με τον Ατρόμητο, το μάτς της άλλης Κυριακής, νομίζω Κυριακή είναι, με τον Αστέρα στην Τρίπολη και το μάτς της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στο Βικελίδης, θα μας δείξει αν αυτός ο ένας βαθμός ήταν αρκετός, οπότε οκ, okay, ή θα μας δείξει αν αυτοί οι δύο βαθμοί που έλειψαν από αυτό το μάτς με τον ΠΑΟΚ είναι αυτοί που θα τον αφήσουν εκτός εξάδας. Τώρα, αφήνοντας στην άκρη όλα αυτά σε σχέση με τη βαθμολογία και την διάθεση που είχαν να παίξουν κτλ, έχουμε στα σημεία έναν Άρη που έχει πιο καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Τα expected goals του είναι μεγαλύτερης ποιότητας. Και η φάση διπλή στην αρχή του παιχνιδιού που κάνει την επέμβαση ο Πασχαλάκη στο τέρι του Καμαρά και χάνει ο Ενδιαγέ αυτό που έμοιαζε ότι δεν χάνεται χάρη στην παρέμβαση του Μιχαηλίδη. Εκεί ποιο, σε φάση αυτή τη διπλή, Μιχάλη, ποιον μαλώνεις μετά το μάτς περισσότερο, τον Καμαρά ή τον Ενδιαγέ? Τον Ενδιαγέ. Σε ποιον ρίχνεις πρόστιμο? Γιατί ο Καμαρά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αλλά είναι πολύ καλή αντίδραση στον Φλέγκα. Γιατί, όχι για την επέμβαση, για την έξοδο του Πασχαλάκη. Ο Καμαρά κάνει το κοντρόλ σε μια φάση που τη διεκδικεί με αντίπαλο αμυντικό, δεν έχει όλη την άνεση για να σου πω έχει επιλογές να σκάψει, έχει επιλογές να περάσει, δεν έχει. Έχει επιλογές να πλαγιάσει το κορμί του, όπως το πλαγιάζει, να δοκιμάσει να πλασάρει στην απέναντι γωνία αλλά Thierry Henry,
Okay, δεν το κάνει τέλεια, η αλήθεια είναι. Ναι, μεν πλαγιάζει το κορμί του, ναι, μεν δοκιμάζει να περάσει την μπάλα στην απέναντι γωνία, αλλά ο χρόνος και ο χώρος που έχει είναι ελάχιστος. Δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για να το κάνει με ασφάλεια και με άνεση, διότι θα τον σταματήσει ο αμυντικός. Δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε χώρου ούτε χρόνου, γιατί έχει βγει πάρα πολύ γρήγορα ο Πασχαλάκης. Είναι σχεδόν στα 2 μέτρα από την εκτέλεσή του. Οπότε είναι έτσι κι αλλιώς μια δύσκολη συνθήκη για να περάσεις την μπάλα. Παραλαμβάνω, δεν το κάνει τέλεια, αλλά δεν μπορείς να το ψέξεις τι έκανες εδώ, ρε φίλε. Ο Ενδιαγέ νομίζω δεν είναι συγκεντρωμένος. Και τι εννοώ δεν είναι συγκεντρωμένος? Νομίζω δεν έχει δει πόσο κοντά του είναι ο Μιχαηλίδης. Πλασάρει έχοντας την αίσθηση ότι θα πλασάρει σε κενή εστία. Ναι. Ότι δεν έχει κάποιο εμπόδιο να ξεπεράσει. Νομίζω ότι αν το είχε δει ότι έχει κάποιο εμπόδιο να ξεπεράσει, θα το έστελνε στην ανοιχτή γωνία το πλασέ. Απλώς κάνει μια επαφή για να στείλει την μπάλα σε μια άδεια εστία. Και εμφανίζεται ο Μιχαηλίδης και του κόβει την μπάλα. Χώρια που η επαφή του με την μπάλα δεν είναι καλή, είναι άτσαλη. Γιατί προφανέστατα, ξέρω εγώ, δεν είναι συγκεντρωμένος, έχει φούρια να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, δεν έχει προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο και δεν έχει καλή ισορροπία το κορμί του, με αποτέλεσμα να κάνει ένα κακό πλασέ. Γενικά, ρε παιδί μου, ήταν πολύ εύκολο να σκοράρει, και από τη στιγμή που δεν σκόραρε από εκεί, χωρίς θεματοφύλακα, δηλαδή έχει να κάνει ένα πλασέ σε μια εστία για να αποφύγει απλώς έναν ποδοσφαιριστή, όχι έναν θεματοφύλακα. Είναι μια πολύ πιο εύκολη συνθήκη από αυτήν που είχε ο Καμαρά. Όπως είναι φοβερή ευκαιρία η επέμβαση του Πασχαλάκη στο σούτ του Ματέο Γκαρσία, και για μένα η πιο καθαρή ευκαιρία για γκολ από όλες στο μάτς, έστω και αν δεν φαίνεται πολύ στο μάτι του κόσμου, είναι η ευκαιρία με την κεφαλιά του Σάσα. Σωστό. Στο κόρνερ. Σωστό. Στο οποίο να έχεις την δυνατότητα να εκτελέσεις χωρίς την παραμικρή ενόχληση, με την μπάλα να σου έρχεται ακριβώς εκεί που θες, από τη μικρή περιοχή, δεν είναι συνηθισμένη συνθήκη. Νομίζω ότι χαμηλώνει λίγο περισσότερο το κορμί του από όσο πρέπει για να πάρει αυτή την κεφαλιά, με αποτέλεσμα να του πάρει ύψος η μπάλα και να φύγει πάνω από το ριζό του δοκάρι. Είναι λοιπόν πολύ πιο ποιοτικές οι ευκαιρίες, οι καθαρές ευκαιρίες, οι μεγάλες, να το πω έτσι, ευκαιρίες του Άρη. Αλλά μέσα στο μάτς δεν την καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις καμία κυριαρχία του Άρη. Οριακά θα έλεγα το αντίθετο. Σου μοιάζει ότι ο ΠΑΟΚ την κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα. Σου μοιάζει ότι ο ΠΑΟΚ ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες του παιχνιδιού. Σε κανέναν όμως από τους δύο δεν μπορείς να βάλεις καλό βαθμό. Για ένα σωρό από διαφορετικούς λόγους, σε κανέναν από τους δύο δεν βάζεις καλό βαθμό. Στον Άρη θα μπορούσες να βάλεις, αν με όλη αυτή την επιλογή του, η αποτελεσματικότητά του, η κοινικότητά του ήταν αυτή που θα το επέτρεπε να έχεις σκοράρει σε αυτές τις φάσεις, μία ή δύο φορές. Εκεί λοιπόν θα μπορούσες να του βγάλεις το καπέλο σε σχέση με το σχέδιό του και τον δρόμο με τον οποίο έπαιξε. Στον ΠΑΟΚ θα μπορούσες να το κάνεις αν οι ευκαιρίες που δημιούργησε με τον τρόπο που επέλεξε να παίξει ήταν τέτοιες που θα του επέτρεπαν και στον ίδιο να είχε σκοράρει. Αλλά δεν ήταν τέτοιες. Είναι ένα ντέρμπι που, η πόλη δεν έχει την δυνατότητα να πάρει και την καζούρα των επόμενων ημερών. Συνήθως συμβαίνει αυτό σαν ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ναι, μα είναι για να απλωθούμε, και στο το κόψε το ψωμάκι. Ναι. Το περιμένατε πώς και πώς και σας το κόψε το ψωμάκι. Τώρα πόση κουβέντα να γίνει για αυτό το μπάτς. Ούτε από την ανάποδη δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Δηλαδή δεν είναι και κάποιο μάτς που κανείς από τους δύο δεν κέρδισε, αλλά δεν έχεις και να ασκήσεις κάποια φοβερή κριτική και να σταθείς στα στραβά του με πολύ μεγάλη ένταση. Δεν είναι τέτοιου είδους μάτς. Και φυσικά δεν έχεις να σταθείς στα καλά του για κανέναν από τους δύο, ώστε να, πώς να το πω, να έχει κυριαρχήσει κάποιος από τους δύο και απλώς να μην κατάφερε να κερδίσει, γιατί μπάλα είναι και δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Δεν έχουμε τίποτα, καμία από τις δύο αυτές συνθήκες. Έχουμε ένα ρηχό εν τέλει στο τέλος της ημέρας ντέρμπι που δεν σηκώνει και πάρα πολύ κουβέντα και που τους αφήνει και τους δύο λίγο πιο μακριά σε σχέση με τους στόχους τους που έχουν μέσα στο πρωτάθλημα.
Από αυτό που είδαμε χθες, ο ένας μετά, αφού κλείσαν τα φώτα, τέλος πάντων, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ένας έχει παιχνίδι την Πέμπτη, που θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες φυσικά, και ο άλλος έχει καινούριο προπονητή πλέον. Θέλω μια κουβέντα και για τις δύο αυτές τις περιπτώσεις, και για τον ένα και για τον άλλον δηλαδή. Ξεκινώντας από το δεύτερο που είναι πιο, γιατί το άλλο είναι πιο μετά, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μίντιλαντ, όπου είδαμε και τις αλλαγές εχθές του Λουτσέσκου, έξι παίχτες και αυτά. Αλλά πλέον ο Άρης με καινούριο προπονητή, αυτός ο Άρης που είδαμε χθες, πόσο μπορεί να βελτιωθεί, πιστεύεις? Κοίτας, για αυτόν τον Άρη τώρα, σήμερα που μιλάμε, ο στόχος δεν είναι η βελτίωση, αλλά ο στόχος είναι η αποτελεσματικότητα. Τι βελτίωση τώρα να προσπαθείς για το μάτς Τετάρτης και το μάτς Κυριακής? Δηλαδή έχει δύο μάτς επόμενες έξι μέρες. Και είναι δύο μάτς που θα κρίνουν εν τέλει τη χρονιά. Προφανώς το Χερμάν Μπουργκος δεν τον πήρε για αυτά τα δύο μάτς. Βέβαια. Νομίζω δεν υπάρχει καμία εμφιβολία από αυτού. Μάλιστα δεν ξέρω ενδεχομένως αν για αυτά τα δύο μάτς θα πρέπει να συναποφασίσει με τον Τερζή. Ή να συμβουλευτεί τον Τερζή, ή να ακούσει τον Τερζή, ή να αφήσει τον Τερζή να το διαχειριστεί. Δεν λέω να μην είναι εκεί, αλλά λέω ότι okay, τώρα θα δει δύο προπονήσεις που, τι προπονήσεις, η μία επί της ουσίας σήμερα θα είναι αποκατάσταση, η άλλη αυριανή θα είναι προετοιμασία, την Τετάρτη θα παίξει. Την Πέμπτη πάλι δεν θα κάνει προπόνηση, θα κάνει αποκατάσταση, την Παρασκευή θα κάνει μια μίνι προετοιμασία, το Σάββατο θα ταξιδέψει, ξέρω εγώ, να πάει στην Τρίπολη. Δηλαδή δεν έχει χρόνο ούτε καν να δει την ομάδα στις προπονήσεις. Mm. Συνεπώς δεν μπορεί να, μόνο ψυχολογικά μπορεί να επιφέρει βελτίωση στην ομάδα. Μόνο από όσα θα πει στους ποδοσφαιριστές και από το πώς θα τους διαχειριστεί πνευματικά και πώς θα καταφέρει να τους τονώσει την ψυχολογία και το ηθικό και να μπουν στην διαδικασία να κάνουν ένα πνευματικό restart. Γιατί αγωνιστικά δεν πάει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Συνεπώς για τον Άρη αυτή τη στιγμή, τις επόμενες 10-15 μέρες θα παίξει τα τρία μάτς. Και ποιες 10-15, από αυτά τα δύο θα κρυφθεί. Αν έχει νόημα και το μάτς με τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να το έχει καταφέρει σε αυτά τα δύο για να έχει νόημα και το μάτς τελευταίας αγωνισμού με τον Ολυμπιακό. Άρα μέσα σε 6 μέρες θα παίξει δύο μάτς που θα κρίνουν τα πάντα σε σχέση με την φετινή σεζόν. Ξαναλέω, ο Μπρούγκος δεν ήρθε προφανώς γι' αυτό, αλλά okay, το τι βελτίωση παίρνει ο Άρης μετά για την επόμενη σεζόν, αν τυχόν και δεν τα καταφέρει και δεν μπει στα play-off, είναι μια μεγάλη κουβέντα και τα play-out θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει ο Μπρούγκος ως προετοιμασία, πρώτη φάση προετοιμασίας, αξιολόγησης της υπάρχουσας ομάδας, του υπάρχοντος ρόστερ, των ποδοσφαιριστών που έχει στη διάθεσή του, προκειμένου να δει τι θα σχεδιάσει το καλοκαίρι για την επόμενη σεζόν. Θα είναι μια άλλη κουβέντα. Αν καταφέρει να μπει στα play-off, θα είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα, όπου αμέσως θα περάσει στην επόμενη πίστα, στον επόμενο στόχο, που θα είναι ο στόχος, ok, μπήκαμε στην εξάδα, τώρα θέλουμε και την τετράδα. Που ενδεχομένως να είναι και να μην είναι και αρκετή, αν τυχόν και πάρει το κύπελο κάποιος που δεν θα είναι στις πρώτες τρεις θέσεις της βαθμολογίας. Για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι η βασική στόχη πλέον δεν είναι το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα θα πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση, να βελτιώσει την εικόνα του, να χτίζει το χαρακτήρα του, να προσαρμόσει τους καινούργιους παίχτες πολύ καλύτερα. Η βασική στόχη του ΠΑΟΚ πλέον θα είναι αρχής γενομένης από την Πέμπτη Ευρώπη, όπου εδώ έχει μια ευκαιρία να διακριθεί ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη, υπό την έννοια ότι δεν θα έχει πια την πίεση της Κυριακής για το αποτέλεσμα. Μπορεί αυτή την πίεση να τη μεταφέρει στην Πέμπτη. Και αν τυχόν και περάσει την Midland, ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει focus στην Ευρώπη με όλες τις δυνάμεις. Και αυτό είναι κάτι που δεν του έχει ξανασυμβεί. Και ενδεχομένως δεν του δώσει τη δυνατότητα να κάνει μια πορεία που θα τη θυμόμαστε. Ειδικά με Λουτσέσκου, ναι. Όταν... Ναι, και είναι μια καλή συγκυρία αυτή, από τη στιγμή που δεν έχει να, επί της ουσίας, να διεκδικήσει σοβαρά το πρωτάθλημα. Έχει, τώρα που να κάνω μια στάση, συγγνώμη σε διακόπτω, υπάρχει θέμα στα Τύρανα με το τελικό, να ξέρεις. Έχει, από την προηγούμενη εβδομάδα έχω κάποιες πληροφορίες, πλακώνονται εκεί πέρα και υπάρχει πρέπει να αλλάξει έδρα.
το γήπεδο. Είναι ο δήμαρχος, είναι οι φορείς εκεί, η αρχή, η διοργανώτρια, όλα γίνεται ένας χαμός. Θα το έχω αυτή η εβδομάδα το ρεπορτάζ. Ωραία, ωραία, ωραία. Γιατί εντάξει, λέμε... δεν τον πειράξει. Το... άμα πάει τελικό, δεν τον πειράξει όπου και να γίνει. Αλλά λέγαμε εδώ τα τύρανε είναι μια γκαζιά. Ναι, σωστά, εντάξει. Αν δεν είναι, και μακριά να το πάρει, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα βρούμε έναν τρόπο, θα φτάσουμε. Ναι, 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 ναι. Μαλώνουν εκεί για το γήπεδο, κάτι, κάτι γίνεται. Λοιπόν, ναι, θα έχουμε την δυνατότητα. Και βέβαια έχει και το στόχο του κυπέλου, έτσι. Που βέβαια έχει και μπροστά του και μια μεγάλη πρόκληση το ζευγάρωμα με τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε πότε θα τα μάτς, Μιχάλη. Όχι, είναι μια καλή ερώτηση. Νομίζω ότι η Super League θέλει να πάει πιο πίσω από ό,τι ήταν προγραμματισμένα. Ναι, δεν ξέρουμε πότε θα είναι το μάτς. Με ημερομηνίες δηλαδή εννοώ. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει το καλαντάρι που είχε, αρχικά υποθεί. Νομίζω δεν θα ισχύσει. Να τελειώσει η Ευρώπη για τους δύο. Ναι, ναι. Και αν τελειώσει και αν αργήσει, πότε θα παίξουν τα μη τελικά. Ο τελικός πότε θα γίνει, τον Αύγουστο. Ναι, 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 έχουμε μόνιμως αυτό το ζήτημα. Mm. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά θα κρατούν ακόμα και αν συμβεί το απευθέω την Πέμπτη και αποκλειστεί από την Μίτλαντ, θα εξακολουθήσει να έχει στόχο διεκδίκηση σοβαρό μέσα στη σεζόν το κύπελλο. Βέβαια. Άρα είναι πιο εύκολο να μείνει συγκεντρωμένος ο... Κοίτα, λογικά αυτός που θα περάσει από το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό θα πάρει και το κύπελλο. Λογικά. Είναι καλύτερος και από τον Παναθηναϊκό και από, από τη Λαμία. Ναι. Δεν είναι. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα λογικά δεν τα λέω. Δηλαδή, σε εξτελικό ξέρω εγώ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, εγώ να πω ότι θα το πάρει Ολυμπιακός. Πολύ... Εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα και είναι καλύτερες ομάδες. Ναι, σαφώς. Σε αυτό δεν επιβάλλω καθόλου. Ούτε και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, είναι προφανές τα καλύτερες ομάδες στον Παναθηναϊκό. Και πολύ πιο αποτελεσματικές και πολύ πιο έμπειρες και πολύ, 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 πολύ. Αλλά ο Ολυμπιακός, ας πούμε, φέτος δύο φορές τον Παναθηναϊκό τον κέρδισε. Ναι, σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Είμαστε 4 λεπτά μετά τη μία. Πρέπει να κλείσουμε. Αν και δέχομαι πιέσεις για να κυνηγηθείς για την περιγραφή του γκολ της Manchester στο τέλος. Φωνάξεις παραπάνω, μου λένε εδώ, επειδή ξέρεις, εδώ είναι Liverpool, είναι άντρο Liverpool. Είμαστε εδώ πέρα, το ξέρεις αυτό το πράγμα. Έχουμε κάτι ξερεσούλες, να πούμε κάτι παιδιά που δεν έχω καταλάβει τι γίνεται ακόμα. Θα μάθω στην πορεία. Αλλά τέλος πάντων θα έχω την ευκαιρία στην αυριανή μας συνάντηση, τη ραδιοφωνική. Δεν ήταν απίθανο μάτς, με τρετίντε συμπεριζόν έβαλα. Τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω ότι περισσότερο από όλο έχω φτιάξει το 2-2 στην ισοφάριση της Leeds United, γιατί είναι μέσα σε ένα λεπτό από 0-2-2-2. Αλλά δεν έχω βάλει μετρητή. Επίσης να σου πω ότι τάκλεισα τα εισιτήρια, βρήκα τις ώρες, τα κούμπωσα, οπότε την Πέμπτη 12, το αργότερο 12.30 μπορώ να είμαι στο στούντιο και να τα πούμε από κοντά. Τέλεια, όση ώρα θες. Τέλεια, 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 τέλεια. Λοιπόν, καλή εβδομάδα κύριε Τσόχο, σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ωραία. Άρα θα είμαστε εδώ με τον Μιχάλη την Πέμπτη. Τέλεια. Ζωντανά.